Κύριε λοιπόν, κύριε Λατουπου, και ο κύριο Κατρίνη σε λίγο και το πάσο. Σε πολύ λίγα λεπτά θα είναι εδώ και θα δούμε όλα τα θέματα και τη επικαιρότητα μαζί του. Πάμε ε, στου εκλεκτού πάμε... καλεσμένου. Βεβαίω. Πάμε να ανοίξουμε την παρέα μα. Ξεκινάμε από την Θεσσαλονίκη. Κυρίε. Βεβαίω. Τη... Ε, πάμε να δούμε στο στούντιο τη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Άννα Ευθυμίου. Καλημέρα σα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Θα είστε ευχαριστώ. καλά. Ο κύριο Θεοχάραπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα καλώ ήρθατε. Και ο κύριο Αχυνίδη από το Πασό. Καλημέρα και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση να ξεκινήσουμε από εσά και να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα βλέπουμε να διαδραματίζονται τι τελευταίε ημέρε με τα περιστατικά βία στα σχολεία και κυρίω στα ανήλικα παιδιά. Βλέπουμε αρκετή βιαιότητα, βλέπουμε περιστατικά τα οποία μέχρι τώρα ίσω και δεν τα βλέπαμε ή δεν τα καταγράφαμε σωστά. Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Διότι από το πρωί που κάνουμε και ζωντανέ συνδέσει προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώ φταίει. Φταίει από τη μία που η κυβέρνηση δεν έχει πάρει πιο αυστηρά μέτρα τόσο για τι ποινέ των γονιών, Φταίει η κοινωνία, Φταίει το ότι δεν το έχετε κι εσεί επικοινωνήσει σωστά. Τι ακριβώ πιστεύετε ότι φταίει και βλέπουμε αυτά τα περιστατικά και αυτή την έξαρση. Κοιτάξτε, καταρχά η έξαρση τη βία ανηλίκων ήλθε πολύ έντονο στο προσκήνιο μετά τον εγκλεισμό του COVID. Ε, δεν ξέρω αν αυτό έχει επιδράσει καταλητικά, αλλά σίγουρα από έρευνε και όπω έχω παρακολουθήσει και άλλε φορέ στην εκπομπή σα, δείχνουν οι ειδικοί που μιλάνε ότι έχει επιδράσει ο εγκλεισμό του COVID. Σαφώ, όμω, είναι και ένα φαινόμενο πολυπαραγωγικό. Ασχολούμαι με αυτό το θέμα διαχρονικά. Και σα λέω ότι ε, η, από ό,τι καταγράφει η Ελλάδα, λέει ότι δεν έχει από, Πολύ μεγάλη έξαρση υπό την έννοια ότι κάποια περιστατικά δεν βγαίνανε τόσο στο φως της δημοσιότητας ή δεν καταγράφονταν όπως ε, τώρα, καταγράφονται περισσότερο από ό,τι παλιά. Από εκεί και πέρα, όμω, σίγουρα είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό, σίγουρα αφορά την οικογένεια. Δηλαδή, δείχνει ότι οι ανήλικοι θύτε συνήθω προέρχονται από ένα οικογενειακό περιβάλλον που είναι παραβατικό. Θα έπρεπε Αυτό είναι... η κυβέρνηση να έχει αυστηροποιήσει τι ποινέ σε ό,τι αφορά του γονεί, όχι τα παιδιά, γιατί εικόνε να βλέπουμε παιδιά με χειροπέδε μα ξενίζει όλου. Ναι, αυτό προβληματίζει όλου. Στο επίπεδο τη καταστολή και κυρίω πρέπει να επικεντρωθούμε στο επίπεδο τη πρόληψη. Σαφώ η κυβέρνηση έχει κάνει την γραμμή 10-201 που μπορούν να καταγγέλουν εκεί τα περιστατικά και θα έρθει σε λίγε μέρε σε λειτουργία το Safe Youth, είναι το καινούριο Panic button. Κυρία Φήμη, να πάμε ένα βήμα μπροστά. Βρίσουν... Ε, ε, ναι, κατά την κρίση, σα ε, πρέπει να αυστηροποιηθούν ε, ε, ποινές που αφορούν του γονεί. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο κύριος Φλωρίδης ανακοίνωσε ότι έρχονται αυστηροποίησεις ποινών για τους ανήλικους που θα κρατάνε μαχαίρια, σουγιάδες και όλα αυτά. Ε, πάμε, ε, στους προ... Να πάμε στους γιατί γονείς όμως. Γιατί οι γονείς είναι οι ψηφοφόροι προ... σα. Και κανείς δεν αγγίζει εύκολα τους γονείς και δεν μιλάω για σας προσωπικά ότι για την κυβέρνησή σας μόνο δεν αγγίζει εύκολα τους γονείς γιατί είναι οι ψήφοι. Δεν είναι. Κοιτάξτε, ε, εάν όμως έχουμε μια υγιή κοινωνία, αν έχουμε υγιείς νέους, τότε οι ψήφοι έρχονται διαφορετικά με άλλο τρόπο. Άρα ναι, δεν ναι. είναι. Αυτή θεωρώ ότι Επειδή θέλει η ολιστική μια διαχείριση λογική... να πάμε σε αυτό. Μπράβο. Πρέπει να αυστηροποιηθούν Ο... οι ποινές που αφορούν τους γονείς. Δηλαδή, ε... μιλάει για το 360. Ε... Παραμένεις υποπτήρας εν υλίκου. Ναι, κατάλαβα τι λέτε ω δικηγόρο. Κοιτάξτε, ε, θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο στο επίπεδο τη πρόληψη. Ε, δηλαδή, τι γίνεται με τα κινητά, τι γίνεται με, τις, ε, με το φαινόμενο sexting, δηλαδή ότι οι ίδιοι οι ανήλικοι γίνονται ε, δημιουργοί πορνογραφικού ναι, υλικού. Του πιάνουμε του νεαρού. Με... Και του πορνογράφου και τα κινητά. Και, και πάνε μετά οι γονεί. Και βαράζουν του δασκάλου. Ή πάνε οι πάνε... γονεί και λένε το παιδί μου, συνήθω επειδή του αρέσει να σκέφτεται να γίνει κομμωτή ή μπαρμπέρι, κουβαλάει μια φαλτσέτα μαζί του, τι θέλετε εσεί. Γι' αυτό επιμένω εγώ στου γονεί, καταλάβατε. Ναι, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Είναι μια ενδεχόμενη συζήτηση ναι. που θα μπορούσε να ανοίξει, κύριε Φαγητά. Είναι μια ενδεχόμενη συζήτηση που θα μπορούσε να ανοίξει. Στόχο, ξαναλέω όμω, δεν είναι να γεμίσουν οι φυλακέ γονεί για παραμέληση υποπτία ενηλίκων. Ναι, δεν είναι στόχο. Ναι. Ούτε στόχο ε. είναι να έχουμε, να έχουμε θύματα, κύριε Σιμίου, γιατί βλέπουμε φαλτσέτε να βγαίνουν, περίπτωση. μαχαίρια. Εχθέ μαχαιρώθηκαν τα παιδιά, πήγαν στο νοσοκομείο και αποτύχει. Δεν είχαμε κάποιο θύμα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι στόχο να έχουμε θύματα. Είναι, επειδή είπατε για φυλακέ και εμεί μιλάμε Άρα με την το κοινωνία το... και του ταράζουμε τα νεύρα, εμεί δεν ζητάμε να μπουν φυλακοί γονείς, γονεί, κυρία Ευθύνη, στην κριτική τη δημοσιογραφική. Λέμε πω αυστηροποιηθούν ποινέ, υπάρχουν και οι χρηματικέ ποινέ. Αν ξέρω εγώ ότι το παλικάρι μου, αν θέλει να γίνει θα μου κοστίσει εμένα 20-30 ευρώ, τα οποία θα απορροφηθούν αμέσω και δεν θα τα συζητάω για πολύ καιρό αν θα τα δώσω ή όχι, θα το ξανασκεφτώ για το τι κάνει το παιδί μου όταν εγώ έχω κάτι άλλο να ασχοληθώ. Ναι, σαφώ. Είναι αυτούμε. μια ενδεχόμενη συζήτηση ναι. ξαναλώ, που θα μπορούσε ναι, να ανοίξει, είτε σε επίπεδο δηλαδή εννοείται όνομα προστήμων. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και κάτι που θα... Να πάμε του να πάρουμε... υπόλοιπου και θα ξαναγυρίσουμε. Έτσι. Έλα, Έλα, έτσι. Κύριε ναι. Θαυαρόπουλο, ένα σχόλιο και από εσά. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα είναι τεράστιο το πρόβλημα τη βία και το οποίο θα το συνδέσω εγώ. Είναι τεράστιο αυτό που συμβαίνει στα σχολεία, αλλά δεν είναι μόνο στα σχολεία. Αυτό το οποίο βλέπουμε με, τη μινε... με την εγκληματικότητα, είτε τη βαριά είτε τη μικροεγκληματικότητα, το λέω τώρα με όρου ναι. για να συνοηθούμε δεν ακριβώ. Αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Διάβαζα πριν από λίγο ότι επεισόδιο συνερμού 7.30 75 7.5-8. Το βράδυ, ένα 23χρονο τον πιάσανε. Ε, <στην περινάχτε> το διάβαζα λίγο. Και τον λείστεψαν δύο νύλικα παιδιά. 7 η το απόγευμα. Το δείξαμε και νωρίτερα. Ε, ε, Στο πιο τουριστικό μέρο τη χώρα. Γιατί το λέω αυτό παράδειγμα. Αυτό που συμβαίνει με τα σχολεία παντού. Αδιανόητο το τελευταίο χρονικό Έτσι. διάστημα. Άρα εδώ υπάρχει, ξέρετε, αυτό που συμβαίνει στα σχολεία, α, 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 ακολουθεί αυτό που συμβαίνει και στην κοινωνία. Ναι. αυτό το λέω. Δεν είναι κάτι ξέχωρο. Πάτε στην κουβέντα τη δημόσια, το δημόσιο διάλογο δεν το έχετε βάλει ακόμα. Θα σα πω, θα σα πω. Εμεί το έχουμε βάλει πάρα πολύ το θέμα αυτό. Πού, Πότε. Πότε. θα σα πω πάρα πολύ εντόνω και με συνεχή ερωτήσει στη Βουλή, το θέμα και με παρεμβάσει, το θέμα, θέμα τη ανασφάλεια, το θέμα τη εγκληματικότητα. Άλλο ανασφάλεια εγκληματικότητα και αναλυτική παραβατικότητα. Α, και τι και τι τη ανήλικη. Δεν σα Όχι και τι ανήλικη παραβατικότητα. Σα το λέω δηλαδή και χρόνια. Άλλο αν ακούγεται και για δικού μα ευθύνε, αν ακούγεται ή όχι το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά το θέμα αυτό πρέπει να. Πώ θα λυθεί, Βεβαίω δεν λύνεται μόνο με θέματα καταστολή. Λύνεται με θέματα πρώτα πρόληψη. Ναι. Μιας, πρώτα απ' όλα να το αντιληφθεί η κυβέρνηση. Γιατί ξέρετε, όλα στην ατομική ευθύνη δεν μπορούμε να τα στέλνουμε. Ότι όλα είναι ατομική Αλλά και ευθύνη. Και το το κράτο έχει την ευθύνη. ένα σύνολο ένα cloud. Γι' αυτό Το κράτο έχει την ευθύνη να βάλει ένα πλαίσιο. Όχι μόνο πρόληψη και αντιμετώπιση και μέσα σχολεία και πώ θα επιληθεί κατευθείαν και όχι θα παραπέμπεται στι καλένδε. Mm. Γιατί αυτό πολλέ φορέ συμβαίνει. Συμβαίνει ένα θέμα πώς... και συμβαίνει το επόμενο μετά από καιρό. Και ξέρετε, κάτι που έχουμε και συνήθεια στην χώρα μα. Το ξεχνάμε και μετά <συμβαίνει> από λίγο <συμβαίνει> καιρό. Δηλαδή, περνάνε 5-6 μέρε, φεύγει από τη δημοσιότητα και ξανά δεν κάνουμε τίποτα. <συμβαίνει> Άρα, λέω, εδώ χρειάζεται ένα συνολικό πλαίσιο και πρόληψη και μέτρων. Δεν είναι μόνο. Όπω σωστά είπατε, ούτε πρόληψη ούτε μέτρο. Ε, ε, δεν είναι θέμα να τα στέλνουμε όλα στην ατομική ευθύνη. Ε, Εσεί, ΣΥΡΙΖΑ, τι προτείνετε να γίνει για να αλλάξει και να μην βλέπουμε αυτά τα περιστατικά βία. Που... Αυτό ξέρετε δεν είναι πατά ένα κουμπί. Όχι, εδώ χρ... όχι, αλλά όχι, βλέπουμε αλλά... μια, μια σειρά κατάσταση σειρά που διωγγώνεται τα τελευταία πέντε χρόνια. Γιατί έχουμε μια κυβέρνηση. Δεν είμαστε στον αέρα. Από κάποιον κυβερνάται αυτή η χώρα. Δεν φταίνε όλοι το ίδιο. Άρα έχουμε μια κατάσταση στην οποία χρειάζεται άμεσα εδώ, σε συνεργασία με του καθηγητέ, τα όργανά του. Τα θεσμικά, με του γονεί, τα όργανα του εννοώ, τα θεσμικά, να ληφθούν τρία μέτρα, τέσσερα, στα οποία θα αντιμετωπίσουν άμεσα την κατάσταση. Εμεί λέμε ότι αυτό δεν μπορεί να παραπέμπεται ε, στι καλένδε. Δεν μπορεί να λύνεται με. Ε, στο ένα ζήτημα το λύνω έτσι, στο ένα με τα κινητά έτσι. Είδατε τι παρουσιάσει που έκανε ο Υπουργό Παιδεία, για παράδειγμα. Ε, εγώ δεν κατάλαβα ότι συμπεριέλαβε κάτι κεντρικό το προηγούμενο χρονικό διάστημα για την αντιμετώπιση αυτού του θέματο. Μάλιστα. Τίποτα. Μάλιστα. Πάμε πλατφόρμα δεν bullying, συγνώμη, η πλατφόρμα bullying. Συγγνώμη, η πλατφόρμα bullying. ένα δευτερόλεπτο, διάλογο κάνουν. Η πλατφόρμα για το bullying έχει δεχτεί πάρα πολλέ καταγγελίε που έχουν γίνει και πραγματικά πολλοί άνθρωποι εκφράζονται μέσα από αυτή την πλατφόρμα και έχει δουλέψει. Μάλιστα. Δεν είναι Μάλιστα. ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα, όπω και οι παρεμβάσει που έκανε σε ό,τι αφορά τον επίπεδο των ψυχολόγων αλλά και των εκπαιδευτικών, γιατί είναι σημαντικό ε, δεν να Δεν είναι υπάρχει κύριε νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό και καταλαβαίνει και δεν είναι επαρκή. Τον, τον έχουμε δικήσει. Ελάτε κύριε Σαχινίδη. Απαντώντα σε αυτά που λέει η κυρία Ευθυμίου, όταν πρώτο εμφανίστηκε το πρόβλημα, η κυβέρνηση είπε ότι θα κάνω την ψηφιακή πλατφόρμα. Και είπε η κυρία Ευθυμίου μόλι προηγουμένω ότι ξέρετε κάτι, οι καταγγελίε οποίε έχουν καταγραφεί μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα έχουν αυξηθεί. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Αυξήθηκαν οι καταγγελίε. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε, Όχι. Αντίθετα, διωγγώνεται. Δηλαδή, τόσο η ενδοσχολική βία όσο και η ανήλικη παραβατικότητα είναι φαινόμενα ακόμη πιο έντονα μετά τη δημιουργία τη ψηφιακή πλατφόρμα. Άρα, τι σημαίνει αυτό, ότι η παρέμβαση αυτή μπορεί να είναι ένα θετικό βήμα, αλλά δεν απαντά στο πρόβλημα. Βάλατε εσεί ένα άλλο ερώτημα. Εγώ βάζω Εάν... την ατολμία στο νομοθετικό έργο. Ε, Πάμε λοιπόν στην ατολμία στο νομοθετικό έργο. Πιθανή ατολμία. Η, η, η διεθνή εμπειρία λέει ότι το να αυξάνει συνεχώ τι ποινέ. Τι περισσότερε φορέ δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα, Ξέρετε γιατί. Ναι. Γιατί δεν αντιμετωπίζουμε τα βαθύτερα αίτια τα οποία οδηγούν στο φαινόμενο. Μιλάω συγκεκριμένα για του γονεί, Προσέξτε λιγάκι. Μιλάτε, το γεγονό ότι έχουμε ανήλικη παραβατικότητα mm. και ενδοσχολική βία έχει κάποιε κοινωνικέ διεργασίε που τα ενισχύουν αυτά. Και ποιε είναι, τι περιέγραψαν προηγουμένω στο προηγούμενο πάνελ. Όταν δηλαδή το φαινόμενο τη φτώχεια, όταν δηλαδή το ποσοστό των οικογενειών που βρίσκονται σε συνθήκε φτώχεια αυξάνεται, όταν τα προβλήματα μέσα στο σπίτι, τα οικονομικά προβλήματα γίνονται όλο ένα και πιο έντονα. Δηλαδή όταν οι κοινωνικέ. Είναι αυτό που είπε οι οικογένειε που έχουν ελλείμματα. Δεν είναι, δεν είναι... προσέξτε, η κυρία Φινού είπε αίγμα. ότι πρόκειται για οικογένειε με παραβατικότητα. Εντάξει, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτό το οποίο έγινε. Τα, αυτό το οποίο έγινε και εμπλέκονται πάνω από 40 και 50 παιδιά εκπροσωπούν όλα οι οικογένειε με παραβατικότητα. Άρα είναι λάθο άποψη να βγαίνουμε και να λέμε ότι όλα τα παιδιά τα οποία εμπλέκονται και σε και τέτοια επεισόδια. Στου ειδικού αναφέρθηκα. Αν δείτε τι, κάνουν, τι αναφέρουν οι ειδικοί, αυτό λένε. Ναι, επειδή ναι. έχω διαβάσει πάρα πολλά άρθρα και έχω Όταν, όταν έχουμε τέτοια επεισόδια στη Φιλοθέη, έχω μια επιφύλαξη, για παράδειγμα, ότι πρόκειται για οικογένειε οι οποίε είναι επιρρεπεί στην παραβατικότητα οι γονεί και Για την βία και να ξυλοφορτώνω τη γυναίκα μου. Είναι. Παραβατικό είναι. 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 Απλώ λέω ότι τα, λέω, well, τα right. μεγάλα προβλήματα yeah. τα οποία υπάρχουν μέσα στην κοινωνία είναι αυτά τα οποία τροφοδοτούν όλα αυτά τα ζητήματα. Άρα, αν δεν υπάρχουν παρεμβάσει σε επίπεδο σχολείο με ψυχολόγου, κοινωνιολόγου, mm. αν δεν υπάρχουν παρεμβάσει στο πώ θα, θα λύσουμε τα προβλήματα, τα κοινωνικά, τα έντονα κοινωνικά προβλήματα. Φοβούμε ότι μόνο με την ψηφιακή πλατφόρμα ή με το να αυξήσουμε τι ποινέ απέναντι στου γονεί. Είπατε να πάμε να βάλουμε πρόσημο στους γονεί. Δεν είμαι σίγουρο ότι, Τι αυτό... άλλο μπορεί να κάνω για να αρχίσω ο να, να να το νιώθει ότι έχει. Πέρα από την ευθύνη που δεν του φέρνει τίποτα, αν θα είναι και υπόχρεο σε κάτι που ενδεχόμενω θα το ξανασκεφτεί και θα είναι πιο κοντά στο παιδί. Θα είναι πιο κοντά στο παιδί, <laughs> αλλά να είστε σίγουρο <laughs> ότι το πρόβλημα δεν θα λυθεί yeah. αν δεν λυθούν τα κοινωνικά και τα οικονομικά προβλήματα yeah. που έχουν προκύψει <συμπώνο> από, <συμπώνο> την <έξαρση της> <συμπώ> από την έξαρση τη ακρίβεια. Από την άκρη. Πολύ δουλειά. <συμπώ> Α, <συμπώ> έρχεσαι στα λόγια μου. <συμπώ> Απλώ <όλος συμπώ> είπα. Ναι, ναι, <συμπώ> καμία αντίρρηση. Καμία αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει να στραφούμε ξανά και να δούμε πώ μπορούμε να βοηθήσουμε τι οικογένειε. Και η δουλειά αυτή πρέπει να γίνει και μέσα στο σχολείο και έξω από το σχολείο. Για να μπορέσουμε να δούμε πραγματικά όλα αυτά τα φαινόμενα να αρχίσουν σιγά σιγά Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Αν θέλετε... συγγνώμη, ένα λεπτάκι yeah. να πω ότι δεν είναι μόνο αυτό που λέει ο κύριο Σαχινίδη. Διότι πλέον οι νέοι, κύριε Σαχινίδη, από πολύ μικρή ηλικία παίρνουν ένα τάμπλετ και ένα κινητό. Αυτό τι σημαίνει πρόσβαση στα, social, στα κοινωνικά δίκτυα, πρόσβαση σε εφαρμογέ που εμεί ακόμα δεν τι ξέρουμε. Ο τρόπο που επικοινωνούν οι νέοι. Άρα είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα βάλουμε στο τραπέζι. Yeah. Και όμως, δεν είναι μόνο η κυρία Όπω και ο κυρία θα σα διαβάσει το μήνυμα τη μητέρα που λέει οι δάσκαλοι και οι καθηγητέ πλέον δεν τολμάνε να πούν το παραμικρό στο παιδί, γιατί θα έρθουν οι γονεί και θα του κάνουν το αλατιού. Είναι Σας το λέω γιατί θέμα. με πήρε, λέει η δάσκαλα του παιδιού μου, για να μου καταγγείλει περιστατικό βία και έτρεμε η φωνή τη. Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το τι πλαίσιο θα δώσουμε διαχείριση στου εκπαιδευτικού. Ήδη με τι ρυθμίσει που φέραμε το, μέσα στην Άνοιξη, έχουμε δώσει ένα πρώτο βήμα στου εκπαιδευτικού να του θωρακίσουμε καλύτερα για να μπορέσουμε να του βοηθήσουμε. Αν επιτρέπετε, ένα δικαιώστα. μικρό σχόλιο πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Ευθυμίου. Πολύ Είπε η κυρία Ευθυμίου ότι τα παιδιά μα είναι ψηφιακά καταρτισμένα, yeah. αλλά οι γονεί δεν είναι ψηφιακά καταρτισμένοι και από την άλλη μεριά έχουν μια κυβέρνηση η οποία επέρεται για τι μεγάλε ψηφιακέ κατακτήσει. Εάν λοιπόν αυτό είναι το πρόβλημα. Εάν αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί πάμε σε άλλο Επιτρέψτε θέμα, μου, κάνετε σχόλιο πάνω σε αυτά που είπα. Θα, επιτρέ... θα δείτε, μου έχω επιτρέψετε να επιτρέψετε προσωπικά και λέω λοιπόν, έχω κάνει... σύντομα, ελάτε. Λέω, λέω λοιπόν ότι μια λύση είναι να βοηθήσουμε του γονεί να αποκτήσουν ψηφιακή κατάρτιση για να μπορούν να παρακολουθούν Π, τα παιδιά. Πάμε αντίθετα, πολιτική θα Και αυτό πολιτική είναι, έτσι. Μην Όμω επειδή υπάρχει και το ενδιαφέρον για τα για που πραγματικά συμβαίνουν στο Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ, να ρωτήσουμε, κύριε Σασκηνίδη, σε τι φάση βρισκόσαστε τώρα. Ε, πολλοί μιλούν για. Υπάρχουν όντω τοξικέ αντιπαραθέσει και απειλέ. Να σα πω κάτι. και πολιτικέ δολοφονίε. μέχρι στιγμή. Ακόμη βαριέ κουβέντε. Να πω κάτι. Τι Μέχρι στιγμή νομίζω ναι. ότι αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε ήταν ένα υγιή και ουσιαστικό διάλογο που οι υποψήφοι. Το τελευταίο χρονικό ναι. διάστημα, ίσω επειδή πλησιάζουμε προ το τέλο, κάποιοι ίσω άνθρωποι ε, προσπαθούν να. Το θερμόμετρο φαίνεται ναι, ναι, σαν περισσότερο σαν έτσι. Αλλά αυτό το οποίο έχω καταγράψει τόσο από την εκδήλωση η οποία έγινε στο ΣΕΦ, όσο και από την τηλεοπτική συζήτηση, είναι μια πολιτική κατάκτηση και για τον Πασό και πιστεύω για την δημοκρατία μα. Δεν είναι να γιογονός... κάνετε μια πρόβλεψη για το δεύτερο γύρο, Όχι. Δεν θα ήθελα να κάνω μια πρόβλεψη για το δεύτερο γύρο, γιατί δεν είναι η δουλειά μου να κάνω προβλέψει για το δεύτερο γύρο. Κύριο το οποίο λέω είναι η ποιότητα του διαλόγου πρέπει να παραμείνει στα επίπεδα που διαμόρφωσαν τόσο Όσο η συζήτηση στο ΣΕΦ, όσο και στην τηλεοπτική κιόλυψη... αντιπάρξυση, δεν έχω πάρει θέση και δεν πρόκειται να πάρω θέση Εντάξτε, πάνω στα, στα καρμε, συγκεκριμένα στιγμήματα. Ποιο ψήφιο δεν στηρίζεται? Ναι. Ε, ναι. Αυτό είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να το καταθέσω. Ε, εκείνο, Ωραία εκείνο, απάντηση. Εκείνο, για ναι. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Έχω, πάρει, έχω τουλάχιστον τοποθετηθεί και έχω αξιολόγηση. Έχω πει ότι δεν μπορεί, για παράδειγμα, ναι. να θέτουμε ω στόχο να είμαστε δεύτερο κόμμα και τελικά να αποδεικνύεται ότι την ώρα που τόσο είναι η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ χάνουνε, εμεί δεν έχουμε καταφέρει να κατακτήσουμε αυτό το οποίο είχαμε βάλει ω στόχο, έτσι ώστε στι επόμενε εθνικέ εκλογέ να μπορούμε πραγματικά να πούμε Από ότι εμεί προσφέρουμε. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή με τα μαθηματικά. Ναι, ναι, επειδή τα μαθηματικά λιγάκι έτσι με μπερδεύουν. Α το λίγο, όταν, ε... το γάντι τώρα. Όταν, καταλάβαια. όταν, όταν, κοιτάω <laughs> τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών του Μαου ναι. και του Ιουνίου του 2023 και κοιτάω και τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και βλέπω την ώρα που η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδε ψηφοφόρου, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε χάσει εκατοντάδε χιλιάδε ψηφοφόρου και εμεί χάνουμε 110.000 χιλιάδε ψηφοφόρου, αλλά ανεβαίνει το ποσοστό μα, αυτό δεν μπορώ να το θεωρήσω ικανοποιητική, αν θέλετε, α πορεία. Δεν μπορώ δηλαδή να μένω ικανοποιημένο σε αυτό το τοπίο, προσέξτε, αν δεν είχαν Όλε αυτέ οι εξελίξει yeah. στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είχα αυτή την τοποθέτηση. Αλλά βλέπω τη Νέα Δημοκρατία να μην μπορεί με κανέναν τρόπο να ανεβεί πάνω από το 30% και στι ευρωεκλογέ και στι δημοσκοπήσει. Βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ να έχει καθυλωθεί και εμεί στη μάχη την εκλογική που δώσαμε στι ευρωεκλογέ, καταφέραμε και χάσαμε 110.000 ψήφου, αλλά ανεβήκαμε κατά μία ποσοστία μονάδα, γιατί οι άλλοι χάσανε πάνω από ένα εκατομμύριο ή εκατοντάδε χιλιάδε ψήφου. Λέω λοιπόν right. ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή να γίνει ένα ουσιαστικό διάλογο, να παρουσιάσουμε ποιο είναι το, οι υποψήφοι να παρουσιάσουν ποιο είναι το όραμά μα στην κοινωνία, τι θέλουμε να κάνουμε, πώ θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα μεγάλα και σύνθετα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και να δώσουμε την ελπίδα και την προοπτική ότι η επόμενη ημέρα θα είναι μια μέρα που πραγματικά θα κάνει του Έλληνε να ελπίζουν Μάλιστα. ότι θα είναι σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με αυτή που διαμόρφωσαν Μάλιστα. οι αλλεπάλληλε κρίσει των τελευταίων 15 χρόνων. Πάμε Κύριε Θεοχαρόπουλο, εκλογές και για εσάς, Σας ικανοποιεί το πώς εξελίσσεται πια η διαδικασία. Κοιτάξτε, νομίζω ότι από εδώ και στο εξή μπορούμε να πούμε σε μια λογική που να πολιτικοποιήσουμε την κουβέντα. Ε, καθώς, Έχουμε και τι υποψηφιότητε. Έχουμε και σιγά, σιγά. Ενώ υποψηφιότητε εννοώ. και το συνέδριο το δικό μα, το οποίο είναι πολιτικό συνέδριο και θα μιλήσουμε πολιτικά, και η διαδικασία τη εκλογής που είναι 24 Νοεμβρίου τη ε, το λέω αυτό διότι είναι ανάγκη να πολιτικοποιήσουμε την κουβέντα, γιατί αν με ρωτάτε αν με ικανοποιούσε μέχρι τώρα αυτό το οποίο είχε συμβεί, όχι βέβαια, όπω δεν ικανοποιούσε και τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία, ο οποίο ο περισσότερο έχει απογοητευτεί και είναι, έχει πάει στο σπίτι του. Και θεωρώ ότι όλα όσα συνέβησαν το τελευταίο χρόνο δεν ήταν θετικά για το ΣΥΡΙΖΑ Συμμαχία. Ήταν ένα μάθημα για εσά να αλλάξει κάτι στο κόμμα. Ναι, ο αρχηγό, ο πρόεδρο. Γιατί ήταν ακατάλληλο. Κρίθηκε κατάλληλο και δεν πρέπει να ξαναεκλεγεί από τη βάση που θα γίνουν εκλογέ. Γιατί, παράδειγμα. κατά την άποψή μου, ε, είναι ακατάλληλο για να γίνει. Δεν ε, πρέπει ε, να επιστρέψει ε, καν πίσω στο ΣΥΒΙΣ, γιατί δεν πρέπει να εκλεγεί, σα είπα. Δεν πρέπει να εκλεγεί πίσω όταν θα γίνουν εκλογέ. Αν καταθέσει υποψηφιότητα, δεν έχει καταθέσει υποψηφιότητα. Η άποψή μου, η άποψη μου, πολιτική ότι θα, θα πρέπει από το ψηφοφόρου τη Ισοποδευτική Συμμαχία να ξανακλείγει, γιατί τα έχουμε δει ένα χρόνο. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω, τα έχουμε δει φορέ. Τα έχουμε δει ένα χρόνο. Ως μέλος είναι χρειάζεται... κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, ε, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, από την Συμμαχία. Ναι, είναι, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. να μην είναι πρόεδρο. Πρώην πρόεδρος, Είναι του Ο κόσμο κύριο... θα ο κύριο θα το κίνηση ή ήτανε κίνηση μου κατά την κρίση σας. Πηγαίνει ως μέλος του δεν Εσείς δεν πήγατε. Δεν πήγε μέλος. κανείς Εσείς από τους 87. Τάξη, τάξη. Από τους 101. Ως μέλος, ως μέλος του δεν μπορεί να πηγαίνει ε, όπου θέλει. Το θέμα δεν είναι... πήγε κανένα από εσά. Το... Μα... Έδωσε ένα πολιτικό στίγμα χθε με την κίνηση του κ. Κασελάκη. Γιατί δεν Εσείς είναι πρόεδρο. Δεν, πήγατε. είναι... είναι πρόεδρος. Πρόεδρος. Δεν, πρόεδρος. Πρόεδρος. δεν, δεν πρόεδρος. ασχοληθήκατε. Δεν δε δε ασχοληθήκατε. Ασχοληθήκατε. Ασχολούμαστε συνεχώ. Βγήκε και, και ανακοίνωση από το κόμμα. Κοιτάξτε, εμεί εκφραζόμαστε θεσμικά από το κόμμα του Σύζα Αποδευτική Συμμαχία. Δεν είναι κίνηση ο ένα ή άλλο. Οπότε ο Σύζα κάνει πολιτική με ανακοίνωση, κ. Θοχαροπολίτη. Εσεί είστε στο πεδίο σα. Και στο πεδίο είμαστε. Στο ΑΛΦΑΤΑ θα γίνει Σωστά η λάθο ήταν ο Κασελάκη. Δεν ήταν κανεί από του πεδίου. Εσεί δεν ήσασταν. Κοιτάξτε, ξα ξαναλέω πω. ότι Παρακαλώ. και στο πεδίο είμαστε και στο κοινοβούλιο καταθέτουμε ερωτή η συνέχεια. Και το κόμμα κάνει παρεμβάσει και ζητάει πράγματα. Mm -hmm. Και όποτε χρειάζεται είμαστε και στο πεδίο. Αυτό το οποίο αναφέρω τώρα είναι ότι ο κάθε ένα μέλο το του κόμματο έχει τα δικαιώματα και τι υποχρεώσει του. Εγώ λέω την πολιτική μου άποψη. Η πολιτική μου άποψη είναι πρέπει να πολιτικοποιήσουμε την κουβέντα, mm -hmm. να μιλήσουμε για τα πολιτικά ζητήματα που αφορούν τον κόσμο. Η ανασφάλεια είναι ένα που μιλήσαμε στην αρχή. Η ακρίβεια είναι το άλλο μεγάλο ζήτημα. Κατά την άποψή μου και, το, και τα θέματα κράτου δικαίου είναι το τρίτο μεγάλο Ζήτημα. Αυτά τα θέματα θα πρέπει να βγουν στην ατζέντα, να μιλήσουμε για αυτά, γιατί θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία έχει θέσει για όλα αυτά. Θεωρώ, καθώ ανακοινώνονται οι υποψηφιότητε, η πολιτικοποίηση τη κουβέντα θα γίνει, θα μιλήσουμε για τα πολιτικά ζητήματα που αφορούν τον, τον κόσμο, έτσι ώστε τι θέλουμε, κατά την άποψή μου και κλείνουμε αυτό, έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία για να διαδραματίσει καθαριστικό ρόλο σε έναν μεγάλο προδευτικό πόλο που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκι. Αν αυτό το ξεχάσουμε σε αυτή τη διαδικασία, είναι σαν να κοιτάμε το δέντρο και όχι το δάσο. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και Σαχινίδη, ευχαριστούμε... Ε, να σα ευχαριστήσω πολύ. Να σα ευχαριστήσω πολύ. Αυτό που είπε ο κ. Σεχνίδη, γιατί δεν είχα και τη δυνατότητα ενό δεύτερου έτσι γύρω. Ε, ναι, Σέβομαι την πορεία του κ. Σεχνίδη προφανώ στο δικό του ιδεολογικό χώρο. Μανιάτικο το κρατήσατε, ε, κύριε Ευθύμιου. του. Δουσιακή. Όχι, μαντικέ ικανότητε να λέει ότι, είναι, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πάει πάνω από το 30% παίρνοντα τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Δηλαδή, λίγο yeah. μπλέκοντας μίλαμε παρτοκάλια, νομίζω για μένα είναι αυτό. Εντάξει, εντάξει. Εμεί θα έχουμε μπροστά μα τρία χρόνια να κάνουμε το κυβερνητικό μα έργο, το μεταρρυθμιστικό μα έργο και πιστεύουμε με βάση τα αποτελέσματα που θα φέρουμε θα κρυθούμε από του πολίτε. Ευχαριστούμε ο θερμά, ο κύριε Είναι θερμά, κύριε Φίλιππ. Είναι ένα εργαλείο τη στιγμή, αλλά εμεί συνεχίζουμε προχωρώντα μπροστά. Σα περιμένουμε με μια, εδώ κοντά μα. Μια νέα δημοκρατία ενωμένη. Πηγιά στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Φίλιππ. Κύριε ευχαριστούμε και για την υπομονή και την ανοιχτικότητά σα και στα ερωτήματά μα και τι απαντήσει όλα.